το είδαμε και αυτό. Το είδαμε. Κάποιος... Ναι. Ναι. Σιγά το πράγμα να μου πεις. Να μην την έχει φάει το κάγκελο και να την... Κάποιος... Έχει φύγει. Η κλάρηση μου είναι αυτό. Το περάσει όλα στιχοτενία και αυτό τώρα. Πώς την έχουν δει τώρα ορισμένη στον δρόμο. Τι να πω ρε. Τι να πω ρε. Δεν να πεις ρε κοπελιά. Πού να σε βάλω. Δεν θέλεις εμένα. Σημασία δεν μου δώσε. Να το σβήσω από τώρα το φλάς γιατί έχουμε τις παρατηρητικούλιδες. Εντάξει. Εσένα δεν σε θέλω εδώ. Εσένα σε θέλω. Μπες. Έλα, δεν βρίσκω την τρύπα. Εσένα σε θέλω εδώ. Ωραίος ο Δούκας. 390 ρε φίλε. Ωραίο. Πολύ μαζεμένο βέβαια. Αλλά ωραίο. Μα σχέση κανένα πουλί τώρα. Ακούω ένα θόρυβο. Μου φαίνεται. Ένα ψηλό κροτάλισμα. Που πρέπει να φύγουμε από εδώ, ε. Πες μου ότι χαλάρωσε πάλι το λουράκι του κράνους. Όχι. Ναι παιδιά, το λουράκι είχε πάθει μια ζημιά, δεν κούμπωνε, δεν έκλεινε το μικρομετρικό καλά και με αποτέλεσμα στο δρόμο και όταν έκανα ειδικά motovlog και όταν σας μίλαγα και δεν έδινα σημασία ούτε στο λουρί, ούτε στο φλάς, ούτε πουθενά. Νέο ζητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Το λουράκι να έχει κρεμάσει και να είμαι με το κράνος στο κεφάλι αλλά χωρίς ασφάλεια. Θα σου κάνουμε τη χάρη. Τώρα αυτός είναι... εγώ νομίζα ρε φιλαράκι ότι θέλεις να πας δεξιά, αλλιώς σιγά μη σ' άφηνα. Ωραίο το MT. Όχι MT. Ποιο MT. Tracer. Ό,τι να είναι. Three Hills. Με δίνει σημασία. Απ' την πείνα είναι. Καθότι μεσημέρι. Α, καλά, εσύ έχεις κάψει εγκέφαλο έτσι. Έχεις αλλάξει τρεις λωρίδες έτσι για την πλάκα. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, αυτό τώρα τι επεισόδιο θα είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Χωρίς θέμα. Τίποτα. Ό,τι να είναι. Είναι από αυτά τα επεισόδια που ανεβαίνεις στη μηχανή, καβαλάς και μιλάς μόνος. Ναι, γιατί όχι. Σιγά. Συμφωνείς. Thumb up. Thumb up. Λες βλακίες και ότι σου κάτσε ρε παιδί μου, ότι δεις στον δρόμο. Το σχολιάσεις. Θα γίνεις ο κουτσομπόλης των δρόμων. Ναι. Γιατί όχι. Αμέ. Τώρα, εσένα γιατί σε βάλα πάνω. Και κόβεις την εικόνα. Θα πας κάτω. Βγήκες. Μπήκες. Μια χαρά. Τώρα που πακόβεις και σένα θέλω να σε αλλάξω. Θέλω να την πάρω λίγο πιο ψηλή. Όχι ότι δεν με καλύπτει, με καλύπτει η ζελατίνα μια χαρά, αλλά λίγο πιο ψηλή. Λίγο μωρέ, λίγο πιο ψηλή. 10 εκατοστά. Το έχω ξαναπεί και σε παλιότερο βίντεο. Αυτά τα 10 εκατοστά κάνουν τη διαφορά. Εντάξει. Μην το πάρετε όπως θέλετε εσείς να το πάρετε. Τι έγινε, ρε, με βομβαρδίζουν σκοποβολή. Α, και τώρα μου ήρθε. Ποιος μακάς μου γδαρε τη χούφτα. Παρκαρισμένο ήταν το μηχανάκι. Κάτσε γιατί έρχεται τάγκς από πίσω. Και είμαι και ψυχαναγκαστικός εγώ εδώ αυτά. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Αυτά τα ψιλολόγια και αυτό το ασημί τώρα γιατί έχει φύγει και χρώμα. Λοιπόν, GS ηρέμησε, βαθιές ανάσες. Και ας το να περάσει. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Εσύ ηρέμησε. Δεν έπαθες τίποτα, ένα γδαρσιματάκι. Θα σου βάλω λίγο ιόδιο και όλα καλά. Σαν να γιατί σε έβαλα κάτω. Πήγαινε πάνω. Η περιφερειακή μητού δεν είναι παιδιά να μπαίνεις μεσημέρι, σας το λέω να το ξέρετε έτσι πληροφοριακά. Μην μπείτε μεσημέρι, η ώρα ήρθε τώρα 3, μετά τις 3.30 γίνεται τις καρακαταλάβατε. Τις καρακαταλάβατε γίνεται, μετά τις 3.30. Παίρνα κι εσύ. Εντάξει μωρέ τους δικαιολογώ, βιάζονται όλοι να πάνε σπίτι για να φάνε, πέφτει πείνα. Αλλά πάνε σαν τρελή. Εδώ τώρα ο δρόμος σβήνει, ο κύριος εδώ πατάει ζέμπρα, καπνίζει το τσιγαράκι του, εδώ ο δρόμος σβήνει. Η λωρίδα. Τσακ και αναγκάστηκε να έρθει πίσω μου. Πάλι καλά που ήρθε πίσω μου. Υπήρχε ο κίνδυνος να μπει μπροστά μου. Και εγώ επειδή με καταλάβατε, δεν θα ακούβα. Αν μου πεις θα πέσα πάνω του. Δεν θα πέφτα, αλλά τα κατ' ο νου, αλλά είμαι λίγο μαγκάκος αυτά. Δεν γουστάρω ρε φίλε να σου παραχωρήσω προτεραιότητα επειδή εσύ είσαι μαγκάκας. Ρε παιδιά, εκεί πάνω υπάρχει ένα παρατηρητήριο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Δεν πρέπει να φαίνεται λογικά. Καλά, μπήκαμε στα κτίρια τώρα. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο. Υπάρχει δρόμος για να πας εκεί. Λογικά, να το αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό για φωτιές είναι. Αν ξέρει κάποιος, σας γράψει εδώ στα σχόλια, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Το κοιτάω τόσο καιρό και θέλω να δω αν μπορεί κάποιος να πάει εκεί. Λα 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 λα
Παιδιά, μην με παρεξηγείτε, μου έχει κολλήσει από το πρωί να τραγουδάω στρουμφάκια. Δεν θυμάμαι αν το άκουσα κάπου και μου κόλλησε, πάντως από το πρωί. Λα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, έχει αρχίσει να μου αρέσει αυτό. Έχει αρχίσει να μου αρέσει που κάρφωσα την κάμερα επάνω και τραβάει ό,τι τραβάει και εγώ λέω βλακίες στο δρόμο. Που δεν υπάρχει θέμα ρε παιδί μου, που σου βγαίνει έτσι αυθόρμητα το ότι κάνεις. Σιγά μην κάτσω. Ρε κοπελιά μου, ίσως στο δρόμο, τι φοράς μάσκα. Πολλοί το κάνουν θα μου πεις, ε. Πολλοί το κάνουν, όντως. Είσαι ωραίος ρε μαγκά, είσαι ωραίος. Να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας τους υπαλλήλους των ταχυμεταφορών μας. Άσχετα τώρα αν ορισμένες εταιρείες έρχονται, χτυπάνε κουδούνι. Όχι, δεν χτυπάνε, έρχονται, δεν χτυπάνε κουδούνι και φέρνουν χαρτάκι. Ήρθα, χτύπησα και δεν σας βρήκα. Και μετά τρέχα εσύ στα γραφεία τους να παραλάβεις. Τι θα γίνει σήμερα με τα πουλιά, ρε, θα μας χέσουν, ρε. Λοιπόν, πώς να βγάλω τώρα εγώ αυτά τα επεισόδια. Έτσι απλό, ένας απλός τίτλος. Απλός δεν είπα. Τέλος. Μοτοσυκλέτα στο δρόμο. Ε, πιασάρικο. Πιασάρικο. Ναι, κοίτα εδώ παρκάρισμα. Αυτούς που παρκάρουν έτσι θέλω να τους βρίσω. Είμαι επαγγελματίας. Πρέπει να πείσω την πραμάτια μου. Ναι, αλλά κι εγώ είμαι άνθρωπος που πηγαίνω στο δρόμο. Πρέπει να σκοτωθώ για την πάρτι σου. Τι έγινε, πέρασα και τις δύο πλατείες. Πω πω, παιδιά, σας έχει τύχει να πηγαίνεις στο δρόμο και να μην καταλαβαίνεις πότε έφτασες εκεί. Ή μάλλον να μην καταλαβαίνεις για το πότε έφτασες εκεί που είσαι εκείνη τη στιγμή. Λες, ρε γαμώ το. Θα το σβήσω, μωρέ, θα το σβήσω, εντάξει. Οχου, όλα τα BMW εδώ. Όλα. Περνάμε κάθε μέρα και τα βλέπουμε. Να πάω από δεξιά. Θα μπορέσω να πάω λίγο πιο κοντά. Μπα, το δοκιμάσω. Το δοκιμάσω. Δεν ενόχλησα κανέναν. Κανέναν δεν ενόχλησα. Και δεν ήρθα μόνο μπροστά. Πρώτος ήρθα. Πάμε. Πάμε. Wow. Νομίζω ότι μου έφυγε, αλλά όχι, εντάξει. Λοιπόν, φιλαράκια μου καλά. Ματσακόνια μου εσείς. Νέος κύκλος επεισοδίων. Μου άρεσε. Τίτλος αυτής, μοτοσυκλέτα στο δρόμο. Τι πρωτότυπο. Αλλά εντάξει, είναι από αυτές τις φάσεις που πατάς ρεκόρντ και ό,τι κάτσει όπως κάτσει στο δρόμο. Κυριολεκτικά, έτσι. Ό,τι κάτσει και όπως κάτσει. Και μιλάς εκεί μόνος σου, λες βλακίες. Αυτό δεν είναι σαμάρι. Είναι η σαμαριά. Έχω κουμπώσει το μπουφάν μέχρι απάνω και με ενοχλεί το φερμουάρ στο λαιμό. Αου. Έλα κύριε μπουφάν. Μη μου γδέρνεις το λαιμό. Έλα κύριε μπουφάν. Αου, αου, αου. Συγκατήσε εδώ. Κάτσε κάτω. Έλα. Έλα αφού. Καλά σε βάζω. Άντε, ντε, ντε κι εγώ. Τι ηλίθια στροφή είναι αυτή. Καλή φάση ρε φίλε. Χώνεις την κάμερα απάνω και τραβάς, ε. Μάλιστα. Ναι ρε, είναι... Ας τον τρελό στην τρέλα του. Ας τον να μιλάει μόνος του. Ναι, ναι σου λέω. Τώρα βέβαια εγώ το κάνω, αν αρέσει δεν ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει. Το βρίσκω ευφιέστατο και χαίρομαι που το έκανα. Εντάξει, για να πετύχεις βλακίες τρελές στο δρόμο πρέπει να έχεις πολύ υπομονή και να χώνεις συνέχεια την κάμερα στο κράνος ώστε να γράφει ασταμάτητα όλη τη διαδρομή σου. Και δεν μπορεί κάποια στιγμή κάποια χαζομάρα θα την πετύχει στο δρόμο, θα την καταγράψει η κάμερα και θα την κάνεις βίντεο. Και άλλη κοπελίτσα εδώ με μασκούλα στο προσωπάκι. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει ποιος ο λόγος να φοράς μασκούλα τώρα όταν είσαι στον ανοιχτό χώρο, όταν είσαι έξω. Από τη μία, από την άλλη εντάξει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν παιδιά, κλείνω εδώ το βίντεο. Περιστασιακά, μην πω συχνά πυκνά. Θα ανεβαίνουν τέτοιου είδους βίντεο, δηλαδή κάμερα πάνω εγγραφή και ό,τι μου ήρθε στο κεφάλι. Εσείς, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Έλα, γεια!